Καλημερίσω τον κύριο Μανούσο Σταυριανουδάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Σταυριανουδάκη, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα και από τα Χανιά. Καλημέρα σε όλους. Σας καλώ, γιατί πάτε σε όλη την Κρήτη σε κινητοποίησεις σήμερα, αγροτοκτηνοτρόφοι. Η κοινή υπουργική απόφαση σας βγάζει στους δρόμους? Ακούστε, γενικά μας βγάνει η πολιτική που εφαρμόζεται παντού, αλλά εφαρμόζεται και η αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται και τη ζούμε καθημερινά στο επάγγελμά μας, στο πετσί μας που λένε, η αγροτική πολιτική που μας εξαθλιώνει. Αγοράζουμε πανάκριβα τα εφόδια και πουλούμε σχεδόν σε τιμές πολύ χαμηλές έως εξευθελιστικές. Mm-hmm. Και όταν θα πληρωθούμε. Mm-hmm. Δυστυχώς για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, κλείνουμε με αρνητική το ισοζύγιο. Οι αγρότες, ενώ μπορούσαμε να παράγουμε ακόμα περισσότερα προϊόντα και ακόμα καλύτερα και ακόμα φτηνότερα, η κυβέρνηση μας οδηγεί στο γκρεμό. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζεται τώρα για πολλά χρόνια, το μικρομεσαίο αγρότη για πολλούς λόγους, για συγκέντρωση της υγείας σε λίγα χέρια, η παραγωγή σε λίγα χέρια, για αυτή η πολιτική δηλαδή που εξαθλιώνει το μικρό αγρότη, το μικρομεσαίο, ενισχύει ταυτόχρονα αυτό που έχει και κατέχει, δηλαδή αυτός που είναι πιο ισχυρός οικονομικά. Γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο. Εμείς σήμερα κάνουμε παράσταση στο Ρέθυμνο, στις συναδέλφους μας κτηνοτρόφους που έχουν βγει στο δρόμο. Είμαστε για εκλογές και έχουμε είμαστε σε διαδικασία εκλογών, αλλά έτσι κι αλλιώς ο αγώνα μας θα έχει συνέχεια. Και θα βγούμε και εμείς στα Χανιά πιο οργανωμένα και πιο δυναμικά. Άρα λοιπόν εσείς από τα Χανιά σήμερα πηγαίνετε στο Ρέθυμνο μαζί με το κτηνοτροφικό σύλλογο Ρεθύμνου. Σύλλογος κτηνοτρόφα, μεταβούμε στο Ρέθυμνο. Ωραία. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι, είπατε, παράσταση διαμαρτυρίας ή και αποκλεισμοί κόμβων για να ξέρει ο κόσμος, έστω για ώρα, έστω συμβολικά? Όχι, για πολύ λίγο στο Ρέθυμνο είναι αποφασισμένο να κλείσει ο κόμβος για πολύ λίγο. Για ποιο κόμβο μιλάτε? Στα Χανιά δεν κλείνουμε τίποτα. Όχι, για το Ρέθυμνο μιλάω. Ναι, για το Ρέθυμνο θα κλείσει πολύ λίγο, εάν κλείσει, εάν αποφασιστεί να κλείσει. Δεν έχει αποφασιστεί ακριβώς. Ναι. Τι ακριβώς θα γίνει, αλλά δεν ξέρουμε, δηλαδή. Οι υπεύθυνοι στο Ρέθυμνο μπορούν να ενημερώσουν ακόμη. Μισό λεπτό. Καλύτερα. Άρα λοιπόν δεν έχει αποφασιστεί ακόμα εάν θα κλείσει συμβολικά ή υπάρχει η παρουσία όλων εσάς από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που σας ακούν αυτή την ώρα, κατευθύνονται προς τα Χανιά, ότι αν θα είναι Πάνορμο, αν θα είναι Τσιπόπουλο, αυτό λέτε, ναι? Ναι, ναι. Εάν είναι πολύ λίγο, πολύ λίγο, και αν κλείσει, θα κλείσει πολύ λίγο. Ακούστε, είναι προειδοποιητικά αυτά όλα, διότι το Υπουργείο δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη του ότι οι τιμές που αγοράζουμε δεν μπορούμε να το απεξέλθουμε με τίποτα. Ίσως είναι η τελευταία χρονιά που μπορούμε να παράγουμε χτινοτρόφι, προϊόντα χτινοτροφικά στην Κρήτη. Διότι εμάς είναι σοβαρά τα ποσά, δηλαδή κάθε μέρα ξοδεύουμε 300 και 500 ευρώ ή 200 ευρώ και πάνω κάθε χτινοτροφική μονάδα για ζωοτροφές. Εάν οι ζωοτροφές έχουν πάρει 70 και 80% και πάνω, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Πώς θα μπορέσουμε να κρυβήσουμε τα προϊόντα μας που μετά δεν θα μπορεί να τα αγοράζει κανείς? Δηλαδή ζητάμε κατώτερες εγγυημένες τιμές, αλλά οι κατώτερες εγγυημένες τιμές είναι θέμα μετά του Υπουργείου να δει πώς θα μπορεί να καλύψει τα έξοδα και τις δαπάνες που έχουν γίνει για να παραχθούν τα προϊόντα. Είμαστε σε δίκοπο μαχαίρι. Η κυβέρνηση αδιαφορεί. Εμείς η κοινή υπουργική απόφαση, απλά και πρακτικά, πώς πρέπει να...
πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση. Ωραία, κύριε Σταυριανουδάκη, απλά και πρακτικά ήρθε και η κοινή υπουργική απόφαση, τουλάχιστον όπως λέγεται, να σας αποτελειώσει, γιατί αυτό που παίρνατε μέχρι σήμερα, αν είχατε 250 αρνιά, αν είχατε τις απαραίτητες προδιαγραφές στην κτηνοτροφική σας στην μονάδα, είχατε και μια χή επιδότηση, δεν ξέρω αν ήταν 10.000, αν ήταν 12.000, αλλά αυτό είναι το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε. Εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος για να μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, για να το ξέρω, αλλά σήμερα βάσει της κοινή υπουργική απόφαση αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν με τον αριθμό των ζώων, την ηλικία των ζώων και κατεβαίνεται στα 1.400 με 1.500 ευρώ, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, ακριβώς έτσι είναι και ακόμη περισσότερο. Έχουν γίνει σοβαρές παραλήψεις στο παρελθόν από το Υπουργείο και τώρα καλείται να κάνει διορθώσεις κάθετες. Οι κάθετες διορθώσεις που θα γίνουν θα την πληρώσουμε όλοι. Και αυτοί που είμαστε ενεργοί, έτσι κι αλλιώς κάνουμε παλιές ενεργοποιήσεις. Δηλαδή, οι παλιοί είχαμε μείωση κάθε χρόνο κατά 7%. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, δηλαδή οι σταυλικές εγκαταστάσεις που μειώνεται ακόμη περισσότερο, ή αν δεν έχει σταυλική εγκατάσταση αδειοδοτημένη. Είναι για τα πιστοποιητικά των κτηνιάτρων. Όλα αυτά έχουν μείωση στην επιδότηση. Γίνεται ένα αναλαλούμ. Ο καθένας από εμάς έχει ένα μελετητή ο οποίος του φτιάχνει και τον ρυθμίζει τα χαρτιά του. Κάθε μέρα ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή και οι μελετητές οι ίδιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κάθε μέρα αλλάζουν οι νόμοι. Μέχρι να φτιαχνούν τα χαρτιά, να κατατεθούν, έχει αλλάξει η νομοθεσία. Δεν υπάρχει σταθερότητα στην πολιτική. Αλλά όλα αυτά μαζί είναι ότι η εξαθλίωση στο μικρομεσαίο κτηνοτρόφο και αγρότη. Μες. Αυτό οδηγούμαστε. Και το κάνει επίτηδες η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι τα κάνει, είναι όλα εσκεμμένα. Γι' αυτό βγαίνουμε στο δρόμο. Εσκεμμένα ως προς τι, για να κόψει αυτή εσκεμένα την ενίσχυση, για να διαλύσει η μικρομεσαία κτηνοτροφία. Να εγκαταλείψουμε τα χωριά μας, την περιουσία μας και να είναι εύκολη η πρόσβασή των σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν θα βρεθεί αντίσταση. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες περιμένουν οι όμιλοι να αγοράσουν, να πάρουν τη γη μας, όχι να την αγοράσουν, να την αρπάξουν και να το παίζουν αφεντικά στον τόπο μας. Μάλιστα. Αυτή είναι για μας η πραγματικότητα. Αυτό έχουμε συζητήσει στο Πακρίτια όργανα που έχουμε συνεδριάσει. Υπάρχει καθαρά η κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται τώρα και χρόνια, οδηγεί εκεί, στην εξαθλίωση, στην εξαφάνιση του μικρομεσαίου αγρότη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα σας, κύριε Σταυριανουδάκη. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε και εσείς.